Την 10η εθελοντική αιμοδοσία του διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Θα λάβει χώρα στα γραφεία του Συλλόγου Εθνικής Αντιστάσεως 173 με 175 από τις 2.30 έως τις 6 και είναι ανοιχτή για τα μέλη του Συλλόγου, τα μέλη των οικογενειών τους, τους υπαλλήλους των φαρμακείων και του συνεταιρισμού φαρμακοποιών, αλλά και για φίλους και γνωστούς. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό την προσπάθεια αυτή με την αιμοδοσία. Έχουμε διοργανώσει μέχρι στιγμής, όπως λέει και το νούμερο, 10 αιμοδοσίες και συνεχίζουμε ακάθεκτοι προσπαθώντας να βοηθήσουμε προς κάθε κατεύθυνση και τους συναδέλφους μας αλλά και, και την αιμοδοσία της Ελλάδος γενικότερα. Η αιμοδοσία είναι προς τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, προς τους συγγενείς τους, τα μέλη του και τους υπαλλήλους του συνεταιρισμού του ΣΥΦΑ. Και φυσικά για όποιον άλλον φίλο θέλει να έρθει να δώσει αίμα, μπορεί να δώσει. Η αιμοδοσία είναι κάτι που κανονικά και κάτω από κανονικές συνθήκες θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να ασχολούνται με αυτό. Το καλό εδώ με την αιμοδοσία του Συλλόγου είναι ότι οποιαδήποτε δυσκολία και να συναντάς σε ένα δημόσιο νοσοκομείο πηγαίνοντας να δώσεις αίμα, το άγνωστο περιβάλλον, ο κόσμος που δεν ξέρεις, το τι θα συναντήσεις, το πώς πρέπει να είσαι πριν πας. Εδώ στο Σύλλογο όλα είναι πιο εύκολα. Προηγείται ενημέρωση, ο χώρος είναι οικείος, εδώ είναι όλοι φίλοι, το περιβάλλον είναι οικείο, όλα είναι εύκολα. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην έρθει κάποιος να δώσει αίμα, ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες.